Το πρωί της Πέμπτης κατέρευσε μέρος του τείχους αντιστήριξης του δρόμου Καβάλας Παλιού και συγκεκριμένα στο σημείο Γλάστρες. Τη ζημιά αντιλήφθηκαν μέλη συνεργείου τα οποία εργαζόταν στην κάτω μεριά του δρόμου σε ιδιωτικό οικόπεδο. Άμεσα ειδοποίησαν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Με τη συνδρομή της τροχέας και του συνεργείου της τεχνικής υπηρεσίας τοποθετήθηκαν ειδικές σημάνσεις επί του οδοστρώματος έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και προκειμένου να μην επεκταθεί το μέγεθος της καθίζησης. Στην αποκατάσταση του τυχώματος αντιστήριξη συνδράμει και το ιδιωτικό συνεργείο του εργολάβου που εργάζεται στην περιοχή, κατασκευάζοντας δεύτερο τυχείο στήριξης. Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρεσιών Καβάλας, Δήμος Θένης Τουλκίδης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο ώστε να ελέγξει τη ζημιά. Παράλληλα, με ανακοίνωσή της, η αστυνομία απαγορεύει τη διέλευση βαρέων οχημάτων έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά, πιθανότατα δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη. Σύμφωνα και με τις πρώτες εκτιμήσεις, η υποχώρηση ίσως οφείλεται στη φθορά που υπέστη ο τείχος μέσα στον χρόνο, αλλά και στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ως αποτέλεσμα, οι δονήσεις του εδάφους και τα βαρέα οχήματα που διέρχονταν από το σημείο να προκαλέσουν την πτώση του τείχους. Πολύ επικίνδυνο άνοιγμα, όντως. Έχει ανοίξει σχεδόν 2-3 μέτρα ο δρόμος, οπότε άμεσα χρειάστηκε επέμβαση για να συνεχίσουν εργασίες. Ήρθαν κάποιοι τσιμεντόληθοι, ο εργολάβος που κάνει εδώ του ιδιώτη, είδαν ήδη εδώ, οπότε ξεκίνησε αυτός τις εργασίες. Άλλωστε φτιάχνει και ο ίδιος ένα τυχείο που θα κάνει περίφραξη στο δικό του οικόπεδο, το οποίο στην πραγματικότητα πια θα λειτουργήσει και ως νέος τείχος αντιστήριξης. Ξεκινήσαν οι εργασίες άμεσα, αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν και την μεριά προς την έξοδο, ώστε να στηρίξουν από τις δύο μεριές το άνοιγμα. Και όταν πια φτάσουν να το στηρίξουν και από τις δύο μεριές, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο. Πιστεύω από εβδομάδα θα χρειαστεί να κλείσουν και κάποια διαζώματα στο παλιό, να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Καθίσει το πεζοδρόμιο και ο δρόμος, οπωσδήποτε θα χρειαστεί να γίνει δουλειά και στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν είναι της ώρας, ο δρόμος δεν έχει κάποια επικινδυνότητα για μικρά οχήματα. Θα γίνει μια απαγόρευση σε συνεργασία με την αστυνομία για μεγάλα οχήματα. Όμως από εβδομάδα, όταν πια θα χρειαστεί να πιάσουμε δουλειά στο οδόστρωμα, αναγκαστικά θα κλείσουμε τουλάχιστον το ένα διάζωμα. Μάλλον θα παρακάμψουμε από πίσω την κίνηση για να μπορέσουμε άμεσα πάλι μέσα σε 2-3 μέρες να το κλείσουμε. Νομίζω ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη θα έχει αποκατασταθεί και το τυχείο και το οδόστρωμα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ευτυχώς ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη. Σίγουρα υπάρχει κάποια διάβρωση μέσα στο χώμα. Βλέπω ότι υπάρχει και ένα παλιό μπάλωμα εδώ. Υποθέτω ότι θα έχει κάποια σχέση είτε με αποχέτευση είτε με ίδρυυση ή με κάποιο ίσως μικρό ρέμα που κατέβαζε το βουνό. Δεν μπορώ να ξέρω σε αυτή τη φάση. Θα το κοιτάξουμε φυσικά πριν να ανοίξουμε τον δρόμο. Ίσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης να κοιτάξουμε λίγο και την γενικότερη αποκατάσταση του δρόμου για να μην ξανασυμβεί. Παρ' όλα αυτά και λόγω της κατασκευής του εργολάβου του ιδιώτη θα γίνει στην πραγματικότητα ένα νέο τείχος αντιστήριξης εδώ. Σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι είναι επαρκές.